μαζικά και ενωμένοι, ανεξάρτητα από ιδεολογίες και πεποιθήσεις, αποδεικνύουμε σήμερα, κάνοντας το κατανοητό προς κάθε κατεύθυνση, ότι αυτή η κατάσταση την οποία βιώνουμε 5 χρόνια πρέπει να τελειώσει. Χιλιάδες κόσμου συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Πυθαγόρας στην πόλη της Σάμου, διαμαρτυρόμενοι για τις εξελίξεις γύρω από το προσφυγικό και μεταναστευτικό, ζητώντας την άμεση αποσυμφόρηση των 8.500 περίπου μεταναστών και προσφύγων που βρίσκονται αυτή τη στιγμή εγκλωβισμένοι στο νησί της Σάμου. Μας έχουν οδηγήσει στην απόγνωση, αφού έχουν στην κυριολεξία εγκαταλείψει το λαό στην τύχη του. Στα νησιά μας δεν φύγονται μόνο τα ανθρώπινα δικαιώματα των ανθρώπων της δυστυχίας. Φύγονται τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων μας. Τα νησιά μας και την πατρίδα δεν τα φυλάνε τα όπλα. Δεν θα τα φυλάξουν τα F-35. Τα φυλάμε εμείς. Ζούμε ιστορικές στιγμές όπου ζούμε κρίσεις στην περιοχή μας. Οι ψυχές όλων μας είναι η ασπίδα του έθνους. Σηκώνουμε το σταυρό της πατρίδας και τον σηκώνουμε. Δεν δικαιούται κανένας να κουνάει το δάχτυλο του ανθρωπισμού στους νησιώτες. Ελάτε όλοι εδώ να αποδείξετε πόσο άνθρωποι είστε όταν από το υστέρημα που απέμεινε από τη δοκιμασία του ελληνικού λαού από τα μνημόνια, από το 15 όλοι ανώνυμοι, και αυτό είναι η αξία. Μαγειρεύατε στα σπίτια σας, παίρνατε την κουβέρτα από τα παιδιά σας και την προσφέρατε, γιατί έτσι μας μεγαλώσαμε. Και παρόλη σήμερα την κατάσταση, συνεχίστε να την προσφέρετε. Όλοι ανώνυμοι, γιατί εσείς έχετε αξία. Εσείς είστε η ψυχή της Σάμου, εσείς είστε η ψυχή των νησιών μας. Σήμερα δεν μιλήσαμε εμείς, σήμερα μίλησαν οι Σαμιώτες, οι Σάμους, ο λαός της αλληλεγγύης και της ανθρωπιάς. Είπαμε ότι δεν πάει άλλο. Τα ανθρώπινα δικαιώματα δοκιμάζονται στο νησί μας. Δεν αντέχουμε να το βλέπουμε και να το ζούμε. Η δυστυχία και οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να φύγουν από το νησί, να πάνε στους τόπους προορισμούς, να διασφαλιστούν για όλους μας τα αυτονόητα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ζητάμε από την Ευρώπη και από την Εθνική Κυβέρνηση δυναμισμό και αμεσότητα στις ενέργειες. Πρέπει να σταματήσει η διαβούλευση. Ζητάμε άμεσο απεγκλωβισμό τώρα από το νησί. Κλείσιμο του κιτ της ντροπής άμεσα. Οι συζητήσεις, νομίζουμε, πάντα προσερχόμαστε στο τραπέζι, ότι ο χρόνος τους τελείωσε από τη ζωή. Δεν τελειώνει από εμάς. Από το τραπέζι δεν θα φύγουμε εμείς. Από το τραπέζι φεύγει η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα λοιπόν είναι αυτή. Αυτή και θα την αλλάξουμε. Την πραγματικότητα παλεύουμε. Δεν παλεύουμε ούτε ενάντια στους μετανάστες πρόσφυγες, ούτε ενάντια σε καμιά ελληνική κυβέρνηση, ούτε καν ενάντια στην ηγεσία της Ευρώπης. Το νέο θα δώσει μια λύση. Θα δώσει λύση. Τι είδους όμως, αν είναι ένα καμπ πάκτωσης πάλι ανθρώπων και μετατροπής των νησιών μας σε ανοιχτές φυλακές, όχι, δεν θα πάρουμε.